Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο. Καλώς ήρθατε. Φαίνεται πάντα χαμογελαστός, αλλά κάτι γίνεται. Όχι, σήμερα, σήμερα ειδικά βλέποντας την εμφάνιση, όχι τζόβενο και κάτι πιο πέρα. Εντάξει, τώρα έχουμε ξεφύγει, ξέρεις. Εκτός αν θέλεις να πεις ότι είσαι τριαντάρης. Όχι. Άσχετα αν μοιάζει για τριαντάρη. Εγώ έχω πει για την ηλικία μου 100 φορές. Μα δεν είναι αυτό τώρα. Τα τεκνά φοράνε τέτοια μπλουζάκια και έτσι. Πάντως σου πάει να πω την αλήθεια. Έτσι. Ταιριάζει κιόλας. Λοιπόν, ωρεξάτος ήρθε ο Δήμαρχος όπως βλέπετε. Να πούμε καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Αλλά έχουμε μια ατζέντα που έχει και σοβαρά πολιτικά ζητήματα. Θα πάμε όμως και στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε και στις ωραίες λαμπερές ημέρες που έρχονται. Διότι ο Βόλος πια είναι ταυτόσιμος μιας λάμψης που έχει να κάνει με τις γιορτές, έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα και είμαστε σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη αυτών των εκδηλώσεων. Πολύ κοντά. Πάμε όμως να δούμε με την εξέλιξη των τελευταίων ημερών που είναι κινητοποίηση των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση. Αύριο ψηφίζεται αυτό που τους έχει βγάλει στους δρόμους και ο Δήμος Βόλου στις υπηρεσίες τουλάχιστον που ξεσηκώνονται έχει μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και ένα κλειστό αμαξοστάσιο. Να πούμε καταρχήν ότι προσωπικά η δικιά μου η θέση αλλά και όλης της δημοτικής ομάδας και πιστεύω και όλων των ανθρώπων που στηρίζουν την εργατική τάξη τασόμαστε υπέρ των εργαζομένων σε ένα μεγάλο βαθμό θα έλεγα τα σωστά αιτήματά τους. Και καλά κάνουν και αγωνίζονται. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε και μια πόλη. Έχουμε τη δημόσια υγεία. Έχουμε να διαφυλάξουμε αυτό που διατυμπανίζουμε και αγωνιστήκαμε σκληρά να το κρατήσουμε και να το φέρουμε σε αυτά τα επίπεδα την καθαρή, την όμορφη πόλη μας. Ως εκ τούτου, είχα μια συνάντηση εχθές με τους επικεφαλείς, αν θέλετε, των εργαζομένων. Προϊσταμένους και ένα κομμάτι... Και τους συνδικαλιστές φαντάζομαι. Συναντηθήκανε αργότερα και τους είπα ότι συμπάσχουμε, συμμεριζόμαστε. Είναι κάτι όμως που εμείς δεν νομοθετούμε, δεν αποφασίζουμε και ως εκ τούτου θα πρέπει να σεβαστείτε κι εσείς την απόφασή μου. Αυτές τις τρεις μέρες η πόλη δεν θα μείνει βρώμικη. Πήρα απόφαση να δώσω σε εργολάβο που έχει νόμιμη άδεια και αυτά να καθαρίσει την πόλη. Τελεία και παύλα. Και ούτε σας ανήκει το αμαξοστάσιο ούτε τίποτα. Κάντε απεργία, δικαίωμά σας είναι και αν θέλετε και ένα μήνυμα να στείλω, πολύ ευχαρίστω συμπαράσταση. Όταν τους το εξήγησα και ξέρουν ότι όταν λέω κάτι εγώ θα το κάνω, δηλαδή ήμουν οργανωμένος. Και θα είχαμε συγκρούσεις αν στην απόφασή μου αυτή φέρναν αντιρρήσεις. Γιατί δεν είναι μια απόφαση προσωπική μου για ιδιωτελική σκοπό, είναι για την πόλη μου. Και ήρθε μια επίσημη απάντηση μετά από σύσκεψη που κάνανε ότι Δήμαρχε ανακάλεσε την απόφασή σου και θα βγει συνεργείο των εργαζομένων από την καθαριότητα να μαζέψει τα σκουπίδια τις πρωινές ώρες, δηλαδή θα βγαίνουν εκεί που βγαίνουν 4-5 συνεργεία αυτοκίνητα, θα βγουν 2 συνεργεία του 24ωρο σήμερα και αύριο. Σαν προσωπικό ασφαλείας. Σαν προσωπικό ασφαλείας. Ως εκ τούτου με καλύψανε για τις ανάγκες της πόλης μας και υπάρχει πλέον μια ταύτιση, μια συνεργασία και αυτό είναι καλό και για την πόλη και για όλους. Θα μείνει εδώ γιατί είναι βέβαιο με την πλειοψηφία που διαθέτει η κυβέρνηση ότι αυτό το άρθρο δεν θα μεταβληθεί. Θα περάσει όσο έχει σχεδιαστεί στο νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Εσείς βλέπετε αυτή να είναι η αρχή αγώνων. Αυτό σας περιέγραψα δεν, οι συνδικαλιστές. Δεν πήγα σε περαιτέρω συζητήσεις, γιατί είμαι αντίθετο σε πολλά πράγματα που ξεκινάνε και κάνουν οι συνδικαλιστές, όχι οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν δίκιο σε πολλά πράγματα. Το χάνουν όμως με τη στάση των συνδικαλιστών, οι οποίοι, να τονίσουμε, ότι δουλεύουν 5-6 μέρες την ημέρα και ζήτημα είναι την εβδομάδα, το μήνα, συγγνώμη. Οι άλλες είναι για παρουσίες. Να πω επίσης
Καλά, ότι... όπως προβλέπετε για τους συνδικαλιστές. Από πού προβλέπετε αυτό? Αυτή είναι νόμη. Από πού, ποιοι νόμοι και για τρέλα, από πού προβλέπετε? Να αλλάξουν, ναι. Πρέπει να αλλάξουν αυτά. Α, βέβαια. Πού το βλέπεις, πες μου, σε μια χώρα προηγμένη 200 χρόνια μπροστά από εμάς. Πού προβλέπετε? Πού προβλέπετε ότι γεννάει η γυναίκα μου και παίρνω άδεια εγώ άντρας για το παιδί μου και απληρώνομαι? Πού προβλέπονται αυτά, πέστε μου. Γιατί επιλέγει ποιο γονιό. Τι να επιλέγει, όχι, εδώ δεν επιλέγει. Και τέλος πάντων. Αυτή είναι μια αρρωστημένη κατάσταση που τη δημιουργήσανε πολιτικοί, χωρίς όραμα, χωρίς, αν θέλετε, προτάσεις για να ανταπεξέλθουν και να αντιπαρατεθούν με τους συνδικαλιστές, και σε τέτοια θέματα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά μας τώρα, λέγαν όλο ναι, ενώ δεν είναι έτσι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Είμαι αντίθετος με πολλά πράγματα από αυτά. Και οι εργαζόμενοι που έχουν σε πολλά θέματα δίκιο το χάνουν από τις στάσεις των συνδικαλιστών, που οι περισσότερες γραμμές που δίνουν έχουν να κάνουν με προσωπικά και ιδιωτελή συμφέροντα οι συνδικαλιστές, το τονίζω. Γιατί το λέτε? Μα αυτή είναι η αλήθεια. Και πάρτε... Όταν λέτε προσωπικά και ιδιωτελή, λέτε ανάλογα με την καταγωγή του στην κομματική? Βέβαια. Ή πιο προσωπικά? Ναι. Πρωτίστως στην κομματική της... να έχει γραμμή, έτσι, μπράβο. Και κατά δεύτερον προσωπική. Από όσοι συνδικαλιστές μεγάλα ονόματα μετά από μια παρουσία 2, 3, 4 χρόνια στην πρώτη γραμμή του συνδικαλισμού πολιτευτήκανε. Λοιπόν, άρα λέμε... λοιπόν αυτά να τα δούνε. Τώρα το τι θα κάνει η κυβέρνηση εμείς δεν μπορούμε να μονοθετήσουμε, το ξαναείπα. Όμως εγώ επειδή μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας, πολλά από τα ζητήματα και θέματα που θέτουν οι εργαζόμενοι έχουν 100% δίκιο. Μια και λέμε για συνδικαλισμό, έχετε αποφασίσει ποιον θα στηρίξετε για τις εκλογές της ΠΕΔ και για την ΚΕΔΕ κατόπιν? Ναι, εμείς έχουμε πάρει την προηγούμενη φορά είχατε πει ευθέως από την πρώτη μέρα ότι θα στηρίξετε τον Κοτσό, όπως και κάνατε. Ναι. Τώρα... και τον Πατούλη. Και τον Πατούλη. Θυμάστε τι είχε γίνει. Τώρα ακόμη καταρχήν δεν ξέρουν ποιοι είναι υποψήφοι. Για την ΠΕΘ ξεκαθάρισε βέβαια, ναι, ότι είναι ο κύριος Νασιακόπουλος. Εμείς θα στηρίξουμε λοιπόν τον κύριο Νασιακόπουλο, σε αντίθεση με ποιος κατεβαίνει, ο κύριος Γκουντάρας. Ο κύριος Γκουντάρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το κίνημα αλλαγής, φαντάζομαι. Κίνημα καταγωγή του. Κίνημα αλλαγής. Καλά, εκεί μπερδεύεις κιόλας. Όπως θέλουν, πότε λένε ΣΥΡΙΖΑ, πότε κίνημα αλλαγή, είναι λίγο... μπερδεμένο. Πάντως είναι σίγουρα προοδευτική. Και δεν θα στηρίξετε τον Παπαστεργίου? Όχι, με χέρια και με πόδια. Ναι. Είναι ένας νέος άνθρωπος εκτός... Σας αρέσει αυτό που πρεσβεύει ο Παπαστεργίου? Όχι, είναι ένας νέος άνθρωπος που μπορείς να κοιτάξεις μπροστά. Τώρα και ο έτερος, θα έλεγα, συνυποψήφιος, δεν ξέρω, εκεί έχει υπάρχει... Ναι. Υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία τους έφερε κοντά, αλλά μάλλον θα βρεθούν απέναντι. Εντάξει, θα το δούμε. Αυτό δεν είναι καλό βέβαια, γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την Προεδρία. Εύχομαι να πριτανεύσει λογική και να κατέβει ή ένα ενιαίο ή ένας... Αυτό είναι, τώρα θα το δούμε. Βέβαια για τον Δημήτρη, το... που είναι Παπαστεργίου. Και... Παπαστεργίου που είναι και από τα Τρίκαλα. Νομίζω ότι είναι ένας νέος άνθρωπος, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αλλά έχουμε μια ειλικρινή επαφή αραιά και πού και μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, τίποτα άλλο. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τα δύσκολα, πάμε να γλυκάνουμε και να μαλακώσουμε, διότι το παιδί που κι εσείς στηρίξατε, ο Παναγιώτης Ραφαήλ, και θα στηρίξετε, γιατί τα έξοδα αυτής της οικογένειας δεν θα σταματήσουν εδώ, παρότι συγκεντρώθηκε το ποσό, βρέθηκε, τώρα αυτό μένει να επιβεβαιωθεί, βρέθηκε ένας ακόμη δωρητής από χθες που ανακοινώθηκε ότι φεύγει στη Βοστόνη, που έδωσε ένα επιπλέον εκατομμύριο. Αλλά εσείς δεν κάνετε πίσω σε αυτό που έχετε πει, ότι δηλαδή θα αφιερώσετε τα έσοδα της επόμενης αναμέτρησης. Όχι, του βόλου με τον ΠΑΟ. Δεν είπα αυτό, καταρχήν δεν είναι δικιά μου. Ναι, η διαχείριση αλλά το έχετε συνεννοηθεί με την ομάδα. Είπα μέρος των εσόδων. Των εσόδων. Γιατί οι εισπράξεις είναι 10 ευρώ, τα έσοδα είναι 4. Okay. Μέρος λοιπόν των εσόδων. Επίσης θα μπαίναν κουμπαράδες. Όμως μετά την επίσημη ανακοίνωση του πατέρα, των γονιών του παιδιού αυτού, ότι βρεθήκαν τα χρήματα και σταματήστε να κάνετε εράνους, να βάζετε χρήματα μέσα στο λογαριασμό, να κάνετε δωρεάς, δεν μπορώ εγώ να ζητήσω από τον κόσμο
να συνεισφέρει. Πώς θα το κάνετε? Δεν θα το κάνω. Θα σταματήσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχω μία ανοιχτή γραμμή με τη μητέρα του παιδιού. Το ευτύχημα είναι ότι πάει Βοστόνη. Εκεί, όπως γνωρίζετε, είναι μέλη της οικογένειας μου και ο αδελφός μου και τα παιδιά μου. Ήδη έχω επικοινωνήσει μαζί τους. Ζητήσαμε να έχουμε τηλέφωνα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Τα μέλη της οικογένειας μου θα είναι παρόν σε ό,τι χρειαστούν, να τους διευκολύνουν, να τους εξυπηρετήσουν και να συμβάλλουν στις 10, στις 5, στις 20 μέρες που θα μείνουν, πόσο θα μείνουν εκεί, να έχουν έναν δικό τους άνθρωπο δίπλα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι έλεγε ευχαριστώντας τον Δήμαρχο του Βόλου, Ιρία Μπακάλη, που είναι και από την περιοχή μας, έτσι από τη Νέα Ιωνία, όταν συνάντησε τους δημοσιογράφους τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε την δήλωσή της και επιστρέφουμε στον Δήμαρχο του Βόλου. Ως αγώνας που θα διεξαχθεί, ένα μέρος των χρημάτων θα πάει στο μικρό Παναγιωτάκι. Ναι, μας είπε ότι είναι μαζί μας, οτιδήποτε χρειαστούμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο. Αυτά λοιπόν, μακάρι οι άνθρωποι αυτοί στην απόφασή τους να επιβεβαιωθούν στο 100%, δηλαδή το παιδί να μπορέσει να θεραπευτεί, παίρνοντας αυτή, γιατί μόλις τώρα εφαρμόζεται αυτή η θεραπεία. Ναι, Σωτήρη, να σου πω κάτι και να ακούσει και ο κόσμος. Σημασία έχει ότι στο γονιό πώς μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν λίγες πιθανότητες. Ναι, δεν μπορείς να το πεις αυτό. Δεύτερον, εάν μπορείς να προσφέρεις, μου έλεγε συγχωρημένη μάνα μου, αγόρι μου, άμα έχεις δώσει, άμα δεν έχεις τι να δώσεις. Ως εκ τούτου όσοι μπορέσανε... Καλά, αυτά τα πολλά μαζεύτηκαν και από υστέρημα, δεν ήταν από πέρισευμα. Ναι, δεν το συζητάμε, βέβαια. Έτσι, δηλαδή κάποιος ήταν συγκινητική, συγκινητική η συνεισφορά και η συμμετοχή του κόσμου. Είναι πολύ και δείξαμε για άλλη μια φορά ότι εμείς οι Έλληνες πόσο άνθρωποι είμαστε όταν ευαισθητοποιούμεθα σε τέτοια θέματα. Και να πω βέβαια ότι και να το έκανα ή τώρα που με σταματήσαν να το κάνω με τις δηλώσεις που κάνανε, δεν είναι τίποτα ευχαριστώ ή κάτι ιδιαίτερο, είναι ανθρώπινο. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί οι γονείς σε ανάλογο περιστατικό το ίδιο θα πράτανε. Όπως βέβαια όλοι μας που είμαστε όχι μόνο γονείς αλλά και απλώς ο κόσμος. Γι' αυτό τέτοιες στιγμές δείχνει πραγματικά πόσο ενωνόμαστε και πόσο άνθρωποι είμαστε. Πάμε τώρα να δούμε, επειδή πραγματικά είμαστε στην τελική ευθεία, οι σχεδιασμοί έχουν γίνει, τώρα είστε στην φάση της υλοποίησης, πάμε να δούμε τι έχουμε να ζήσουμε και φέτος στις γιορτές των Χριστουγέννων, με την έναρξη να τοποθετείτε πότε, Δήμαρχε? 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Βέβαια πάλι το ίδιο περιστατικό με τους υπαλλήλους και καταστηματάρχες των μαγαζιών, ότι τι, να το κάνουμε Δευτέρα ή Τετάρτη για να μπορούν να έρθουν και αυτό, όμως δεν έχουν καταλάβει το σκεπτικό το δικό μας ποιο είναι. Και έτσι ξεκινήσαμε. Το κάνουμε μέρα που είναι ανοιχτά τα μαγαζιά για αυτός ο κόσμος να δημιουργήσει ένα επιπλέον τζίρο στην αγορά του Βόλου. Αυτός είναι. Και όλη αυτή η ιδέα που ήρθε επί 40 μέρες να φωτίζουμε την πόλη, να έχουμε εκδηλώσεις, να δημιουργούμε happening στους δρόμους, χορευτικά, μουσικά συγκροτήματα και πολλά άλλα, είναι για την πόλη μας, για τους συνανθρώπους μας, για τους επιχειρηματίες. Αυτό μπορούμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή, αυτό κάνουμε. Αν το κάναμε Δευτέρα ή Τετάρτη, εγώ να μην πω υπερβολή, 25-30 χιλιάδες κόσμος που ξεχυλεί στους δρόμους της Δημητριάδος, Ιάσονος και σε όλη την πόλη. Έχουμε ζήσει και παραπάνω. Και εγώ λέω ένα νούμερο φυσιολογικό, ας πούμε, έτσι. Πού θα πήγαινε, άμα ήταν κλειστά? Εγώ δεν σας λέω πολλά. Το 5-10% να μπει μέσα στα μαγαζιά, ένα ζευγάρι κάλτσες να πάρω, δανείζομαι, μια τσίχλα, κάτι. Έχει... Γιατί κάποια στιγμή αυτό τελειώνει στην παραλία. Τελειώνει. Διαχέεται όλος αυτός ο κόσμος παντού, όπως. Και γίνεται χαμός. Δηλαδή, μιλάμε πραγματικά. Εγώ πραγματικά, ενώ υπάρχει μια. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτή η ταλαιπωρία, κούραση, ο συντονισμός. Κάθε εβδομάδα να βρίσκεσαι με συντελεστές αυτού του πραγματικά. Ναι, γιατί μπλέκει και το προσωπικό του Δήμου με την έννοια ότι είναι τα φώτα, το πράσινο, καθαριότητα, υπηρεσίες, μουσικό σχολείο, ΔΕΟΠΑΠ, ΔΥΠΕΘΕ, ΚΕΠΑ, ΔΙΕΚ, όλο το καλλιτεχνικό δυναμικό και που πρέπει, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Και πρέπει εγώ να τους ενώσω με τους ιδιώτες. Λοιπόν, δώστε μας στοιχεία. Λοιπόν, δηλαδή, ποιες καλλιτεχνικές δυνάμεις αξιοποιούμε φέτος για την έναρξη τουλάχιστον, γιατί όλες θα αξιοποιηθούν
όπως είπατε, στο στην έναρξη έρχεται η Δέσποινα Βανδύ και η Μέλισσα. Νομίζω το είπαν και στο. Ναι, ναι, ναι. Το ανακοινώσανε και οι ίδιοι. Στο μουσικό σου, στο X Factor. Στο X Factor εκεί, στο Open, στο Skype που γίνεται. Είναι νομίζω κάτι που πιάνει όλες τις ηλικίες, ιδιαίτερα οι Μέλισσες και ο Μάστορας τις νεαρές ηλικίες. Για μας που είμαστε λίγο συντεμένοι, είμαστε καλοί. Τη Δέσποινα Βανδύ. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά. Εγώ την είδα στο θεατρικό και μου έλεγε ότι πραγματικά θέλει να το ζήσει, γιατί το έχει δει με τους άλλους καλλιτέχνες. Να σας πω κάτι. Που γίνεται, είχα πάει στο Άλσος και την είδα μετά στα Καμαρίνια και μου λέει: θέλω να έρθω, γιατί βλέπω ότι γίνεται χαμός κάθε χρόνο. Νομίζω θα ζητούν μόνοι τους να έρθουν. Ποια είναι η διαφορά το 2014 με το σήμερα? Το 2014 ήταν καθαρά η προσωπική μου σχέση και ότι εγώ βρίσκομαι εδώ, οπότε δεν μπορούσαν να μου πουν όχι λόγω των σχέσεων που έχουμε. Και τους έλεγα θέλω να έρθείτε το 2014 και το 2015, ήταν μια δύσκολη περίοδο, για αρχή. Τώρα παίρνουν μόνοι τους, εμάς δεν μας καλέσεις. Ναι. Γιατί τα χρήματα τα μισήσανε, τη δόξα και την επιτυχία κανένας και να ξέρει. Εσύ Σωτήρη το έχεις ζήσει πολύ περισσότερο, επάνω από τη σκηνή και το πάλκο. Είναι ποτάμι βέρνουν. Αυτό. Λοιπόν, είναι ποτάμι, έτσι, και είναι μεγάλο ποτάμι. Ανατριχιάζεις, δηλαδή μόνο που το βλέπεις. Εγώ το λέω τώρα και όση εμπειρία και να έχεις, όταν ανέβεις εκεί επάνω και έχεις να αντιμετωπίσεις, να μιλήσεις, να χαμογελάσεις, να τραγουδήσεις σε ένα τέτοιο λαό, σε ένα τέτοιο πλήθος, το οποίο σε περιμένει να σε χειροκροτήσει, να κάνει σέρφινγκ και όλη αυτή η διαδρομή, για τους ανθρώπους του θεάματος είναι κάτι που το ζουν, είναι στο αίμα τους και το ζητούν. Και κάθε χρόνο πλέον από εδώ και πέρα έχουμε να κάνουμε επιλογή. Τι θα έχουμε στη σκηνή εκτός από τις Μέλισσες και τη Δέσποινα Βανδύ? Το υπόλοιπο θέαμα και η παράσταση, θα έλεγα, γιατί πραγματικά είναι μία παράσταση που ο Δήμος Βόλου και οι Βολιώτης έχουν την ευτυχία, θα έλεγα, και τη χαρά να συντονίζεται, να πραγματοποιείται και να παρουσιάζεται από Βολιώτες, είτε μαέστρο, μουσικούς και ερμηνευτές, είτε από μικρά παιδάκια που απαρτίζουν τη χορηγία, τη χοροδία και όλα τα άλλα και τα χορευτικά. Και εμένα αυτό είναι που με εντυπωσιάζει και με ενθουσιάζει και γι' αυτό εργάζομαι μάλιστα αυτή τη βδομάδα. Ξεκινάμε την πρώτη συνάντηση με μαέστρους και όλους τους συντελεστές για να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ξεχωριστό, κάτι πιο εντυπωσιακό. Είναι σημαντικό λοιπόν που ο Βόλος, αυτό το κομμάτι, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Για μένα αυτή είναι η ουσία και όχι η Βανδύ ή ο Ρουβάς ή οποιοσδήποτε άλλος. Αλλά να πούμε κάτι που δεν οφείλει να το ξέρει ο πολίτης, ότι δεν βρέθηκε ένας καλλιτέχνης, μιλούμε για καλλιτέχνες πρώτης γραμμής, μέχρι τώρα που έχουν ανέβει σε αυτή τη σκηνή, που να πει όχι, εγώ θα φέρω τους μουσικούς μου και δεν θα συμπράξω με τη Συμφωνική ή με τον Τάδε. Αυτό ή με τον συμβαίνει γιατί έχουμε αξία. Σημαίνει ότι έχουν εμπιστοσύνη στους μουσικούς και στο μαέστρο. Βέβαια, και στο μαέστρο. Ξέρουν πλέον ότι ανταποκρίνονται επαγγελματικά και είναι άριστοι και ικανή μουσική και είναι λοιπόν, σημαντικό και από εκεί και αυτό. Πέρα ξεδιπλώνεται ένα πρόγραμμα που πάλι θα φτάσουμε τις 150-200 εκδηλώσεις. Από 130 μέχρι 150 εκδηλώσεις. Να πω ότι πριν από λίγο κλείστηκε και ο Γιάννης ο Πλούταρχος που θα τραγουδήσει Μίμη Πλέσσα. Ναι. Κατά 90%. Την Παρασκευή που τον συνάντησα, εγώ λέω ακόμη ρε παιδί. Ναι, ναι, είχα ναι. πάει στην πρεμιέρα του και πήγα την Παρασκευή και γράψαμε τώρα θα δείξουμε το τρέιλερ. Ναι. Γιατί και εκείνος φεύγει. Ναι. Ήταν πάνω στην έναρξη του προγράμματος μαζί με τον κουμπάρο μου, τον Βασίλη τον Καρά, στην Ιερά Οδό. Και έψαχναν να βρει μέρες, μόλις ανέβηκαν λίγο οι εντάσεις. Βρέθηκε η ημερομηνία. Ωραία, θα να είναι πούμε ότι αυτό είναι εξαιρετικό πρόγραμμα που το έχουν στήσει ο Πλούταρχος. Πότε είναι λοιπόν, να το ανακοινώσουμε? Αύριο θα ξέρουμε την ημέρα. Όχι, έχει οριστικοποιηθεί. Είμαστε από 15 μέχρι 19 Δεκεμβρίου. Δηλαδή από Δευτέρα 15 μέχρι 19 Πέμπτη. Και θα δούμε ποια μέρα. Στο εκθεσιακό, ναι, χωρίς τραπέζια και αυτά, θεατρικά, ούτως ή άλλως αυτά που θα πει και αυτά είναι τραγούδια διαχρονικά και τα λοιπά. Θα κάνει ένα φοβερό πρόγραμμα, 2,5 με 3 ώρες. Ο Γιάννης ο Πλούταρχος είναι ένας τραγουδιστής του έρωτα, φοβερή φωνή, φοβερός καλλιτέχνης και νομίζω ότι είναι κάτι που
δύσκολα πάλι όπως πέρσι με τη Μαρινέλα, θα τσακωθούμε στο τέλος. Τι να κάνουμε, ποιος αυτά χώρα, ποιος θα μπει. 2.000 άτομα χωράει, κανείς δεν θα μπει ούτε δημοτικός σύμβουλος. Εγώ και η σύζυγός μου θα κόψουμε εισιτήριο. Γιατί αυτά τα χρήματα. Ζητούσαν όλοι προσκλήσεις. Ναι, κάποιοι προσκλήσεις. Δεν υπάρχει πρόσκληση. Ναι, πάνε στα ιδρύματα, όλα αυτά έχουν πει. Προσφέρουμε με τον τρόπο μας κάτι. Και επίσης οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιπολίτες πηγαίνουν, παίρνουν ένα εισιτήριο. Μπράβο. Δεν υπάρχουν προσκλήσεις, έχουμε καταργήσει. Τα φαναράκια ισχύουν δεν, για να πάμε τα φαναράκια ισχύουν. Θα μου επιτρέψετε. Έχουν κλείσει, αλλά. Να επειδή, μην τα όχι, θα όλα τα σήμερα. Πω. Να τα πω. Επίτε. Έχουν κλείσει, αλλά επειδή τα ονόματα αυτά δεν είναι γνωστά σε μένα, είναι στην νεολαία, γιατί εκείνη την ημέρα γίνεται. Πες, είναι η Ιωσεφίν. Ζωζεφίν. Ζωζεφίν, δεν τη λέω και καλά. Γιατί δεν έχω είναι συνεργαστεί. Σεξι κορίτσι, ναι, είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα, μίλησα, την κλείσαμε, τελειώσαμε. Και ο Καμπακάκης, πώς λέγεται, ένας νέος τραγουδιστής που κάνει μεγάλες επιτυχίες. Τον ξέρεις εσύ? Όχι. Χαμός, μπες στο διαδίκτυο να δεις. Ναι, 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 ναι. Και ναι. Και μου λέγανε, με πιέζανε κάποιοι να βάλω και τον Αποστόλη τον Βεργή. Παλιά ήταν καλλιτέχνης, δεν το ξέρεις. Ο Αποστόλης. Ναι, βέβαια. Τραγουδούσε. Φοβερός. Αλλά τώρα έχει. Άλλα καθήκοντα. Έχει αφοσιωθεί τώρα στα καθήκοντά του στο Δήμο. Και... Μάλιστα. Λοιπόν, πάω σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε γιατί έχουμε να πούμε, έχουμε έργα. Έχουμε τη διαχείριση των σκουπιδιών, μεγάλο ζήτημα, που είχε μείνει σε κρεμότητα από την προηγούμενη θητεία και θα δούμε τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Επιστρέφουμε σε λίγο με τον Δήμαρχο και τους άλλους καλεσμένους. Με τον Δήμαρχο του Βόλου, τον κύριο Αχιλέα Μπέο, είμαστε εδώ. Ήδη έχουμε δει το πρόγραμμα των Χριστουγέννων ή στις γενικές του γραμμές. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα αμιγώς πολιτικά ζητήματα, διότι είναι πολιτικό ζήτημα αυτό της διαχείρισης των σκουπιδιών. Ο σχεδιασμός της Δημοτικής σας Αρχής έλεγε στην προηγούμενη θητεία, αλλά ήταν προς το τέλος εκείνης της θητείας, άρα φαντάζομαι θα δούμε τη διαδοχή του θέματος, πώς ακριβώς θα έρθει, για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων. Ο σχεδιασμός σας παραμένει. Παραμένει. Πάγωσε αυτή η μελέτη, αν θέλετε, και ο σχεδιασμός, που οφείλουμε να πούμε, για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι βασίζεται πάνω στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής και τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Εθνικό Σχεδιασμό. Τελεία και παύλα. Ούτε συν, ούτε πλην. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε θα κάνουμε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους, τις επιταγές και τον Εθνικό Σχεδιασμό, ξεκινήσαμε και ολοκληρώσαμε τη μελέτη. Πάγωσε λοιπόν, θα το πω κατάπτυστη, την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί ήταν σε θέματα μίζερα, μικροπολιτικά. Πιαστήκαν, δεν πίστευα ποτέ. Πιαστήκαν από κάτι, λέτε, που δεν ήταν. Όχι, ο πυρήνας, θα σας εξηγήσω κάτι. Στο πρόσωπο το δικό μου, δημιουργήσανε, μέσω της εκπομπής σας, θα πω 30 του μηνός, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να παρακολουθήσει ο κόσμος όπως έχει τη δυνατότητα πλέον, γιατί εμείς δεν έχουμε τίποτα κρυφό, είναι όλα στη διαφάνεια. Να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Να παρακολουθήσει, να ακούσει λεπτομέρειες, γιατί εδώ δεν έχουμε και τη δυνατότητα να τα αναπτύξουμε όλα. Έτσι. Λοιπόν, η προηγούμενη λοιπόν κυβέρνηση, ξεκινώντας από εδώ, από κάποιους, τι είναι, δεν υπάρχει, το Mickey Mouse ή τα cartoons που έλεγα, είναι λίγο αυτά που έλεγα. Και δηλαδή βάζανε βέτο να μην έρθει κάποιος πολιτικός, ας πούμε, στο Δημαρχείο. Και τι έγινε? Είπε κανείς ότι εγώ θέλω να δω κανένα πολιτικό? Αυτοί θέλανε να δουν εμένα. Να σας πω δηλαδή τι μικρότητες. Βάλανε θέματα και δημιουργήσανε με το χιτά και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, τη λεγόμενη ΜΕΑ, που είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Βόλος, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, να θάβει τα σκουπίδια. Μολύνει 10 φορές περισσότερο το περιβάλλον, τον υδροφόρο, γυρίζοντα κτλ. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Εν όψη δηλαδή και μιας ημερίδας που έγινε στο Χίλτον και πραγματικά εντυπωσιάστηκα με αυτά που άκουσα, για να μάθει και ο κόσμος.
για να δει και με τι απατεώνες έχει να κάνει αυτή, αυτούς όλους οι οποίοι τώρα τι τα βγάζουν, θέλετε, αφήστε πάλι τα ίδια, εγώ τα λέω. Μα και λίγο είναι, που βγάζουν τον κόσμο, τον ανυποψίαστο κόσμο, τον αγνό κόσμο στον δρόμο. Και βέβαια ο κόσμος τους κατάλαβε και κάθε φορά βγαίνουν και πιο λίγοι. Έχουν άλλα συμφέροντα, προσωπικά, για να μην τρελαθούμε τώρα. Ούτε ενημερωμένοι είναι, ούτε τίποτα. Καταρχήν όλα αυτά που λένε για την ατμόσφαιρα, για τη ρύπανση και τα λοιπά, δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις, έτσι τα λένε. Γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κάτι και όταν είχα βγει και είπα βουλώστε το, είχε η έννοια ότι δυσφημούν την πόλη μας. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα να φέρουμε τον Βόλο σε ένα επίπεδο για τα δεδομένα τα ελληνικά, σε πολύ υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας, ομορφιάς και θέμα συζήτησης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και βγαίνει μια χούφτα από, τι να τους πω τώρα, να σεβαστώ τη θέση σου, να μην βάλω χαρακτηρισμούς. Και πανικοβάλλουνε, δυσφημούν την πόλη, τρομάζουν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή είμαστε σταθεροί και είπαμε πέντε πράγματα και συνεχίζουμε και τα λέμε. Το εργοστάσιο δημιουργίας ενός τριτογενή καυσίμου, εναλλακτικό καύσιμο όπως το λένε, παραμένει σταθερό σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό και θα γίνει. Τέλος. Εδώ λοιπόν έχει για όφσους... ασφαλισμένη χρηματοδότηση για το εργοστάσιο. Ναι, αυτά είναι δευτερεύοντα, δεν αφορούν τον κόσμο, θα βρεθεί. Γιατί είναι επιτακτική ανάγκη, είναι εθνικός σχεδιασμός, είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή θα βρεθούν από πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ή από το ΕΣΠΑ. Θα βρεθούν. Ούτως ή άλλως οδηγούμεθα και αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε ποια είναι αυτή, ποιος είναι ακριβώς ο εθνικός σχεδιασμός, τι προβλέπει και τι πρέπει να γίνει. Να πω σε αυτό το σημείο ότι την περασμένη εβδομάδα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και του κ. Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη ανακοινώσανε τη δημιουργία τέτοιας μονάδας Αν Χοκ Βόλος. Πήραν τη μελέτη του Βόλου και αυτό ανακοινώσανε. Αυτή είναι η μονάδα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, που την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για να το κλείσουμε. Τώρα, εάν εκεί πραγματικά... Εκεί που σας βλέπουμε στο συνέδριο για το οποίο μας μιλήσατε, είδατε τεχνολογίες... Θα σας πω, εδώ είναι το λεπτό θέμα που πρέπει να το καταλάβουν αυτοί οι περιβαντολόγοι, αλλά δεν είναι περιβαντολόγοι, του κόλου είναι, τέλος πάντων. Εκεί πρέπει να εστιάσουν. Όχι ο Δήμος τι θα κατασκευάσει και τι θα επεξεργαστεί. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό δεν κάνει ζημιά. Δεν προκαλεί τίποτα. Προκαλεί σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και αυτά που λένε, εάν αυτό που θα παράγει το εργοστάσιο του Βόλου καεί. Είτε από την βιομηχανία, είτε από οποιαδήποτε άλλη βαριά βιομηχανία. Εκεί λοιπόν είναι το ζητούμενο. Τόσο η κυβέρνηση, αλλά και όλοι εμείς, να επιβάλλουμε. Καλά, στα καινούργια εργοστάσια αν γίνουν, θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Στα παλιά που λειτουργούν, να επιβάλλουν τέτοιου είδους μηχανισμούς και καυστήρες, ώστε αυτό που βγαίνει στην ατμόσφαιρα να επεξεργάζεται έτσι, ώστε να είναι κάτω από το όριο. Το προβλεπόμενο όριο. Τι γίνεται τώρα στη Δανία? Το συγκεκριμένο εργοστάσιο δεν είναι εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά καύση σκουπιδιών. Κατευθείαν ό,τι παράγεται, είτε είναι αναλώσιμο, είτε ανακυκλώσιμο, είτε πλαστικό. Άρα δεν πάμε καθόλου σε θάψιμο. Δηλαδή κρατάνε αυτό που θέλουν. Τα παίρνουν και τα καίνε όλα. 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 Ακούστε όμως τι γίνεται. Κρατάνε το υλικό που θα αξιοποιηθεί για καύση. Ό,τι θέλουν. Τα καίνε. Τι γίνεται όμως? Επειδή γινόντουσαν βουνά τα σκουπίδια μέχρι να καούνε, δημιουργήσανε πάνω στα σκουπίδια πίστα για σκιέρ, για το χιόνι. Αυτή είναι η μάγκες, η τεχνολογία. Γιατί η Δανία δεν έχει βουνά. Και σου λέει, αντί να πηγαίνουν στην Ελβετία δεξιά-αριστερά, εκεί, μέσα στο κέντρο. Αυτό το εργοστάσιο, λοιπόν, που καίει 400.000 τόνους, παρακαλώ, και όχι 80 που έχει σχεδιάσει ο Δήμος Βόλου, είναι μέσα στο κέντρο της πόλης, 3 χιλιόμετρα από τα Βασιλικά Ανάκτορα, 1.800 μέτρα από τη Γοργόνα, τη γνωστή, στο λιμάνι και 500 μέτρα από τον Εθνικό Κήπο, το Δημαρχείο. Τόσο κέντρο. Τι γίνεται?
Οι ρήποι στην ατμόσφαιρα μετριούνται ένα λεπτό. Άντε ρε μάγκες, αυτοί αγαπάνε τη χώρα τους. Και δεν έχουμε καμία υπέρβαση εκεί. Αναλεπτό. Αναλεπτό το τι βγαίνει στην ατμόσφαιρα μετριέται. Φιλτράρεται μέσα από νερό, από ειδικά φίλτρα. Εμείς λοιπόν από μας λέτε θα πάρουμε αυτή την τεχνολογία. Εμείς δεν παίρνουμε τίποτα, εγώ δεν καίω τίποτα. Εδώ είναι το ζητούμενο. Αν φτάσουμε να κάνουμε και αυτή την επιλογή. Όχι, δηλαδή... δεν μπορώ να το κάνω αυτό εγώ. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Αυτό θα το κάνει. Φουτουριστικό, ναι, είναι για το μέλλον αυτό. Δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Και μέσα από την καύση που κάνουνε, προσέξτε, το 75% με στοιχεία και αποδείξει, όχι αέρα όπως βγαίνει ο λίμνιος, παράγει δωρεάν ζέστη και νερό στους κατοίκους της Δανίας. Άντε ντε, προχωρήστε. Βγαίνουν 15-20 καραγκιόζηδες, δεν ξέρω για ποια συμφέροντα. Και τι λένε, έχουν στοιχεία, έχουν αποδείξει, προσέξτε τώρα. Εγώ λοιπόν τι θα έλεγα. Γιατί δεν μπορεί να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή το εργοστάσιο θα γίνει. Γιατί αλλιώς θα μπει σε εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα. Θα πτωχεύσει ο Δήμος. Όχι ο δικός μας Δήμος, όλη η Ελλάδα. Επιβάλλεται πλέον, τελείωσε. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Η δε καύση του τρογενούς καυσίμου που λέμε, η διαφορά του pet coke με τα σκουπίδια που καίνε, είναι τρεις φορές χειρότερο το pet coke που έκαιγε πρόσφατα. Όποια βιομηχανία το έκαιγε. Άρα λοιπόν να βάλουν τα υπέρ και τα κατά. Δεύτερον, ελάτε όλοι μαζί να πάμε με αποδείξεις και στοιχεία να πούμε στην κυβέρνηση ή θα επιβάλλεις όλες τις βιομηχανίες οι κλίβανοι που έχουν ή πώς λέγονται αυτά που καίνε ή τα φίλτρα που χρησιμοποιούν ή όλα αυτά να τα καταργήσουν και να βάλουν καινούργιους καυστήρες ή να αλλάξουν πριν βγει στην ατμόσφαιρα τα φίλτρα όλα αυτά. Ό,τι επιβάλλεται από τη σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να βγάζουν αυτόν τον αέρα που βγάζουν το καυσαέριο, δεν είναι καυσαέριο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτούς τους ρήπους που βάζουν την ατμόσφαιρα. Να είναι, γιατί είπε ο Δανός που ήρθε ο ειδικός επιστήμονας εκεί, ότι το εργοστάσιο αυτό παράγει στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, πιο λίγο από ό,τι και ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Αλλά εκεί τηρούν και σέβονται τους νόμους. Σέβονται το περιβάλλον, αγαπάνε τους συνανθρώπους τους. Εδώ είχε πάει, θυμάμαι, που δεν φταίει ο αγοραστός, έτσι προς Θεού μην το πάρετε. Είχε πάει μια επιτροπή που υπάρχει στην περιφέρεια για τον έλεγχο της καύσης και τα λοιπά και τα λοιπά και πήραν τηλέφωνο την Αγέτη, ερχόμαστε αύριο να κάνουμε μέτρηση. Σαν να πάρει η εφορία ή το ΙΚΑ το μαγαζί, το μαγαζάτορα και του πει ερχόμαστε να ελέγξουμε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Σας ερωτώ εγώ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και εν πάση περιπτώσει εμείς ζητήσαμε από την αρχή ότι οι έλεγχοι να δοθούν στην τοπική κοινωνία, να έχει την ευθύνη ο Δήμος. Να μας νομοθετήσουν, να κάνουμε μια ομάδα από επιστήμονες, να μπορούν τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα να μετρούν τι καίνε αυτά τα εργοστάσια. Καλά, τώρα και να έχουμε την ευθύνη. Είναι online τα στοιχεία της ΑΕΠΑ και αναφερθήκατε στην ΑΕΠΑ. Το online όμως είναι ιδιωτικά, δεν είναι... Και από εμάς. Με το Υπουργείο συνδεδεμένο. Επιτρέψτε μου να έχω όποιες επιφυλάξεις. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί δεν υπάρχουν στοιχεία. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο γιατί είπε ότι θα βγάλει. Το βρήκα κι εγώ. Είναι λίγο δαπανηρό, θα το έκανα. Αλλά από τη στιγμή που ως Δήμος και ας μην έχω ούτε την ευθύνη ούτε την αρμοδιότητα. Με ντρομ ανεβαίνουν επάνω, βάζουν αισθητήρες. Και μετράνε ανά μισή ώρα, ανά μία ώρα για πόσες μέρες θέλεις, τι βγαίνει. Μάλιστα. Και τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Γιατί στο έδαφος, που αυτό που βγαίνει στην ατμόσφαιρα, κάποια στιγμή πάει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Την έχω αυτή τη μελέτη κι εγώ. Αλλά να περιμένουμε, να μην πανικοβάλλουμε τον κόσμο, να είμαστε ήρεμοι, να βγουν οι μετρήσεις επίσημες. Πιστεύετε ότι χωρίς στοιχεία δημιουργούν όλο αυτό το θέμα, ναι, από το τίποτα. Ακούστε να δείτε. Πανικοβάλλουν, όπως λέτε, και δυσφημούν την πόλη. Μα να σας πω κάτι, μια και μιλάμε για την Αγέτη. Εγώ τα πω στα ίσα τώρα. Αυτή φταίνει, η Αγέτη φταίνει. Θυμάστε τότε που βγήκε και κάνανε διαμαρτυρίες και αυτά. Δέστε την επόμενη μέρα ή την επόμενη εβδομάδα πρωτοσέλιδα διαφημίσεις. Με τον τρόπο τους. Γιατί έχετε να φοβηθείτε τίποτα? Βγαίνει τώρα κάθε Μπαξεβανόπουλη και Λιμνή. Δεν κατάλαβα. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Τι είναι, τι πρεσβεύουνε να μας πούνε?
Είτε είστε καθαροί, κύριε, από τη βαριά βιομηχανία. Δεν έχει συνομιλητές. Ξέρω, μην τρελαθώ κιόλας. Λοιπόν. Ή είστε καθαροί απέναντι στην κοινωνία και στους νόμους, κάθε βαριά βιομηχανία, ή τότε καλά κάνετε και συναλλάσσεστε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν νομίζω, αλλά δεν είμαι και καθόλου. Έτσι κι εγώ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέτοια. Δεν, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει συνομιλητές. Πάμε να αυτή κλείσουμε, είναι η αλήθεια. Πάμε να κλείσουμε, Δήμαρχε, ποδοσφαιρικά, να δούμε λοιπόν και την. Εσείς στο μεταξύ έχετε τόση αγάπη για το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πού την εκτονώνετε, αλλά ξέρω ότι είστε και φίλος και φίλαθλος, φίλος ομάδας και φίλαθλος, και παρακολουθείτε και ό,τι γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν πάμε στην αναμέτρηση που έχουμε με τον ΠΑΟΚ μπροστά μας για μια από τις, για την ομάδα μας που είναι στην πρώτη εθνική, έτσι, για τον Βόλο, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον κύριο Μαρινάκη. Την τελευταία φορά που βρεθήκαμε εδώ, είχατε αναφερθεί σε αυτό που εσείς χαρακτηρίζετε σκάνδαλο, και όχι μόνο εσείς, πολλοί άνθρωποι, σε σχέση με την Νόβα. Ακούστε, η θέση μου είναι ξεκάθαρη και παρεξηγήθηκε, εσκεμμένα βέβαια και τεχνιέντος, από ανθρώπους του τύπου, σε εισαγωγικά του τύπου, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά με τον τύπο αυτοί οι άνθρωποι και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άλλος ήταν ο σκοπός τους, όπως ο Καρυκλίδης, που χρωστάει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημόσιο και ασχολείται ο μηχανισμός με τον Φουκαρά, τον Περιπτερά και τον Ψιλικατζή που χρωστάει 2.000 ευρώ, και αυτό τον αφήνει. Πώς τον αφήνει τώρα, θα το δούμε βέβαια, γιατί έκανα επίσημη καταγγελία. Παρεξηγήθη λοιπόν και τι είπαν, ότι έκανα κολοτούμπα. Εγώ ακούστε να δείτε, πριν τον ξέρει καλά-καλά ο κόσμος τον κύριο Μαρινάκη, έκανα. Τότε εγώ τον γνώρισα. Όχι τώρα, τώρα τον ξέρει και ο τελευταίος. Όταν δεν τον ξέραν οι πολλοί, τον ήξερα εγώ. Και κάναμε πολύ παρέα. Τι είχα πει, όχι μία φορά, 10 φορές. Ότι επειδή είχα σχέση καθημερινή, κάναμε παρέα και να μην λέμε τώρα πάλι, μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ότι έχει σχέση με το περιβόητο νόρου, αν αυτό την υπόθεση με τα ναρκωτικά. Και αν η δικαιοσύνη έχει άλλες αποδείξεις, είναι θέμα δικαιοσύνης. Αυτό το πιστεύουμε, η κρίση μου. Τι να κάνουμε. Παραμένω πιστός λοιπόν σε αυτή την άποψη και την κρίση που είχα σε ό,τι αφορά με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Σε ό,τι αφορά, με ρώτησε ο δημοσιογράφος για τα στημένα, λέω, εδώ υπάρχει ένα λάθος τίτλου και λάθος δικογραφία. Γιατί είναι διαφορετικό να στήσεις, όπως λες, παιχνίδι και να έχεις οικονομικό ενδιαφέρον, άρα από το στοίχημα, και διαφορετικό να επηρεάσεις έναν διαιτητή ή μια ομάδα προς όφελος της ομάδας σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για το πρώτο, δεν το πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει ενδιαφέρον. Για το δεύτερο, είμαι πεπισμένος και σίγουρος ότι έχει. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα, ξεκάθαρο. Και να τονίσω και κάτι. Και να δοθεί η ευκαιρία να ξαναπιώ καφέ μαζί του, δεν θα πιω. Χωρίσαν οι δρόμοι μας, να είναι καλά αυτός εκεί που είναι. Γιατί και εγώ είστε απόλυτος. Δεν θέλω. Δεν είναι στατικές οι ζωές των ανθρώπων. Δεν είναι, αλλά δεν με ενδιαφέρει πλέον. Έχει σπάσει εγώ κάτι μέσα σας. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Έχει τελειώσει αυτό η σχέση, η επαφή κτλ. Μπορώ να κάνω και χωρίς Μαρινάκη. Δεν κατάλαβα. Άλλο, έτσι. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Καμία κολοτούμπα, είναι οι κρίσεις μου και τα πιστεύω μου. Και δεν αβαντάρω κανέναν Μαρινάκη στη ζωή μου. Και ό,τι έχω να πω, το λέω ξεκάθαρα, όπως βγήκα και είπα, για την Νόβα. Παρεξηγήθηκαν αυτές οι δηλώσεις σας λοιπόν για τα στιγμή. Από μια μερίδα, ναι, λέει, τον αθώνει. Δεν είμαι εγώ δικαστής να αθώσω τον Μαρινάκη. Τον κάθε άνθρωπο, είτε λέγεται Μαρινάκης ή οτιδήποτε, τον αθώνει, τον δικάζει δικαιοσύνη. Εγώ είπα την άποψή μου και την κρίση μου. Ναι, ότι θέλει να βοηθήσει την ομάδα του. Με οποιονδήποτε τρόπο, είτε να επηρεάσει διαιτητή ή το οτιδήποτε, ναι. Αλλά το να στήσει παιχνίδι για να παίξει στοίχημα, δεν το πιστεύω. Τι έχει ανάγκη να πάρει 50, 30, 20, 100 χιλιάδες ο Μαρινάκης. Μη λέμε ηλιθιότητες λοιπόν. Και εγώ έχω να μάθει να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Τώρα, για την Νόβα. Πάλι είπα αυτό. Δεν έχω εγώ τη δυνατότητα να εξαγοράσω τον όμιλο Φόρτινερ και Νόβα. Είπα όμως ότι με τον τρόπο που γίνεται, την αγοράζω και εγώ. Δηλαδή τι. Με 40 εκατομμύρια. Ένα λεπτό. Όχι μόνο το χάρι. Με 40 εκατομμύρια που παίρνει για να αγοράσει, από δάνειο το παίρνει. Και του χαρίζουν και 80% των οφειλών της Νόβας. Γιατί δεν χαρίζουν και 80%
το δάνειο που έχεις πάρει εσύ για το σπίτι σου, ή εγώ για την κόρη μου, ή η κυρία που χρωστάει. Γιατί το κάνουν αυτό? Αυτό είναι κράτος δικαίου. Είναι δικαιοσύνη απέναντι στους ανθρώπους μας. Αυτή είναι η θέση μου και όποτε μπορώ να μιλήσω θα το λέω τώρα. Γιατί βλέπω περιμένουν και άλλοι καλεσμένοι και έχεις ένα κακό ελάττωμα. Τι? Δεν υπάρχει χρόνος για μένα. Λοιπόν, αλλά από σεβασμό σπάω τώρα. Τα ρολόγια, ναι, είναι. Ναι. Αυτό τραγούδαγε ο Βεργής όταν ήταν μικρός. Το σπάω τα ρολόγια. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου. Θα δείξει πραγματικά. Εσείς την στηρίζετε με την παρουσία σας όταν παίζει εδώ την. Δεν το συζητάω. Και την προσπάθεια αυτή, και προτείνω και τον κόσμο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και θα δούνε πραγματικά. Ένα δείγμα είχανε με τον Άρη. Ένα μεγαλύτερο δείγμα, πολύ μεγαλύτερο, θα πάρουν με τον ΠΑΟΚ. Το τι ανάπτυξη υπάρχει στην πόλη, τι τζίρος θα γίνει. Θέλω να σου πω ότι εγώ ως δήμαρχος πήρα όλους τους ξενοδόχους, από μικρούς μέχρι μεγάλους. Του λέω, είναι δυνατόν να σας ζητάει έναν-έναν ξεχωριστά ο δήμαρχος σε ένα δωμάτιο και να μην λέτε ακυρώστο, άκυρο. Τίγκα από τα Χάνια μέχρι την Αγχίελο. Αυτός είναι ο Βόλος. Τέτοιον Βόλο θέλουμε να έχουμε. Ανάπτυξη, προόδου, χαρά να δούμε τα μαγαζιά γεμάτα. Και αυτό συμβάλλει και η καινούργια ομάδα που εκπροσωπεί το Βόλο στη Super League και πρέπει όλος ο κόσμος να την αγκαλιάσει για να δούμε τέτοιες μέρες. Και να ευχηθώ ότι 90 λεπτά είμαστε αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, να δούμε ένα παιχνίδι εντυπωσιακό, ένα καλό ποδόσφαιρο και η πόλη του Βόλου να γεμίζει από τουρίστες. Να ευχηθούμε πολύ καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του Βόλου. Πότε θα έρθει στην κυριότητα του, η διαχείριση δεν θα έρθει στην κυριότητα του Δήμου του Πανθεσσαλικού, Δημαρχέ? Αυτή τη στιγμή, να σας πω, ενώ υπάρχει ένα θετικό κλίμα από τους πολιτικούς προϊστάμενους, τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, ορίστηκε ο καινούργιος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος. Άρα λοιπόν θέλω να πιστεύω το θέμα αυτό, γιατί υπάρχει ήδη το αίτημα και ήδη υπάρχει μια προσυνεννόηση, θα τεθεί στο πρώτο ΔΣ των Ολυμπιακών Ακινήτων. Άρα μέχρι τις γιορτές, λίγο μετά, περιμένετε. Θέλω να πιστεύω, γιατί το ελληνικό δημόσιο είναι τρεις λαλούν και καλή δύο χορεύουν. Καλή επιτυχία και πάλι στην ομάδα του Βόλου. Καλά, να πούμε γιατί. Ο Βόλος, ναι, θα βρει το δρόμο του. Δεν ακούστε να δείτε. Η ομάδα του Βόλου, για να το ξεκαθαρίσει, είναι μια καινούργια ομάδα που δημιουργήθηκε στην ουσία από το μηδέν πριν δύο χρόνια. Εκπροσωπεί την πόλη και φιγουράρει στο μεγαλύτερο της τάξης πρωτάθλημα της Ελλάδος, στα σαλόνια της Super League. Δεν έχει από πίσω ούτε background, ιστορία, κόσμο κτλ. Το δημιουργεί τώρα. Δεν είναι αντίπαλος με αυτές τις μεγάλες ομάδες. Σε λίγα χρόνια ελπίζουμε να είμαστε με την συνδρομή του κόσμου και την παρουσία του κόσμου. Ο στόχος της ομάδας αυτής είναι να διατηρηθεί στην Αλφα Εθνική, στα μεγάλα σαλόνα και χρόνο με το χρόνο να κερδίζει και κόσμο και τις εντυπώσεις. Και αυτό θα κάνει. Και πολύ σύντομα, αν αυτά όλα υλοποιηθούν και αγκαλιαστεί από τον κόσμο, θα βρεθεί και στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Μάλιστα. Τελείωσε. Ευχαριστώ θερμά, Δημάρχε, στο Επανειδήν.